Κοιτάξτε, υπάρχει όντως μία αναστάτωση στον κόσμο. Όπως λέμε και το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ότι ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Και αυτό έχει εντείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα που υπάρχει στην όλη διακίνηση των καυσίμων. Στην Κέρκυρα υπάρχουν δύο βιτιοφόρα κάποιων εταιριών, ιδιόκτητα, τα οποία μοιράζουν στις αντίστοιχες εταιρείες καύσιμα. Φυσικά αυτά δεν μπορούν να καλύψουν στο 100% τις ανάγκες της αγοράς. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουν τα πρατήρια βενζίνη, κάποια πρατήρια βενζίνη και μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Πιστεύουμε μέσα στις υπόλοιπες μέρες να ομαλοποιηθεί όλη η κατάσταση και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και τον κόσμο στην εξυπηρέτησή του και τους τουρίστες. Οι εταιρείες ειδικές μας, οι οποίες παίρνουν από τις εγκαταστάσεις της Κέρκυρας, δεν έχουν πρόβλημα, οι εγκαταστάσεις έχουν καύσιμα που μπορούν να φωτιάσουν την αγορά. Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι δεν υπάρχουν βιτία να διανέμουν το καύσιμο. Ελπίζουμε να βρεθεί η χρυσή τομή και μία λύση. Πιστεύω ότι και οι βιτιοφορείς δεν ξυπνήσανε μία πρωί και αποφασίσανε ότι αύριο το πρωί θα κάνουμε απεργία. Έχουν κάποια ζητήματα που θα πρέπει κάποιοι να σκύψουν από πάνω και να τα κουβεντιάσουν, να τα συζητήσουν, να βρεθεί μια λύση. Εμείς αντιδράμε έντονα. Φυσικά, στη σκέψη μας δεν είναι αυτή τη στιγμή να κάνουμε απεργιακές κινητοποιήσεις. Είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου να συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση και να μπορέσουμε να μην κλείσουμε τα μαγαζιά μας τη δεδομένη στιγμή που όλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα.